Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια στην πράξη. Με έργα εκπαίδευσης που επενδύουν στο μέλλον μας. Κατασκευάστηκε και λειτουργεί το ενιαίο λύκειο στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή εκ νέου του ενιαίου λυκείου Κονταριώτισσας. Είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Είναι ένα έργο που η αρχιτεκτονική μελέτη του οποίου βασίστηκε σε ένα εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, βασισμένο ειδικά στις ανάγκες αυτού του σχολείου. Έχει δυναμικότητα 270 μαθητές. Εξυπηρετεί την περιοχή εδώ της Πιερίας. Το κτίριο αυτό αποτελείται από 12 αίθουσες διδασκαλίας, από αίθουσες θεματικές πληροφορικής ξένων γλωσσών, αίθουσες φυσικών επιστημών, χημίας, εργαστήρια, στα οποία τα παιδιά μπορούν να κάνουν πειράματα και διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, το σχολείο έχει τη δικιά του βιβλιοθήκη, τη δικιά του αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα για εκδηλώσεις, για προβολές, για παιχνίδια, για άλλες δραστηριότητες. Σε ό,τι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, αυτός αποτελείται από χώρους πρασίνου, αποτελείται από χώρους άθλησης, ένα γήπεδο μπάσκετ με κερκίδες, γήπεδο βόλεϊ, ένα υπαίθριο στέγαστρο γυμναστικής 200 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το κτηριολογικό του πρόγραμμα, από χώρους στάθμευσης, από έναν χώρο στεγάστρου για μοτοποδήλατα και ποδήλατα και επίσης υπάρχουν περιμετρικά του οικοπαίδου ηλιακά φωτιστικά. Η ποιότητα του έργου που παραλάβαμε, μπορώ να πω ότι είναι άριστη. Παραλάβαμε ένα κτίριο το καλοκαίρι του 2014 και προσπαθήσαμε να στήσουμε το σχολείο όπως και το στήσαμε και λειτουργεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2015-16. Το συγκεκριμένο σχολείο, κατά την άποψή μου, είναι ένα άριστα κατασκευασμένο κτίριο, λειτουργικό, και ως εκ τούτου οι μαθητές το χρησιμοποιούν, εξασφαλίζοντας την μέγιστη αποδοτικότητα των υποδομών του. Φυσικά, για να λειτουργήσει το κτίριο χρειάστηκαν και ορισμένες άλλες καινοτόμες δράσεις που τις βάλαμε στο σχολείο μας, όπως να συμβάλλουν οι μαθητές πάρα πολύ στη διατήρηση του χώρου και ως προς την εμφάνισή του, αλλά και ως προς την λειτουργικότητά του. Σχεδόν σε καθημερινή βάση τα παιδιά καθαρίζουν τους χώρους, αλλά τους έχει γίνει συνείδηση να μην τους λερώνουν. Και αυτό είναι μια προσπάθεια και μπορούμε να δώσουμε ένα έπαινο στην τοπική κοινωνία και κυρίως στους μαθητές που χρησιμοποιούν τους χώρους. Ο χώρος στον οποίο διαβεί κανείς συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε ποιότητα ζωής και κατά αναλογία. Το ίδιο συμβαίνει και με το χώρο του σχολείου. Άλλες φορές ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδι, δεν σου επιτρέπει να κάνεις ορισμένα πράγματα, και άλλες φορές μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης. Εμείς εδώ στο συγκεκριμένο σχολείο ανήκουμε στη δεύτερη περίπτωση. Μπορούμε να πούμε ότι ο χώρος μας εμπνέει έτσι ώστε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Να σας αναφέρω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα πώς αξιοποιούμε το χώρο για κάτι παραπάνω, πέραν από την παροχή ακαδημαϊκού τύπου γνώσεων. Τον πολυχώρο του σχολείου μας βοηθάει πάρα πολύ στο να εκπονούμε διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με πολιτιστικού τύπου προγράμματα, όπου εκεί οι μαθητές πέρα από τα μαθήματα βρίσκουν και μία θέση, αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους και βλέπουν και κάτι διαφορετικό πέρα από το μάθημα με την κλασική του μορφή. Να σας πω για το χώρο της βιβλιοθήκης, είναι ο χώρος όπου βρισκόμαστε. Πέραν ότι τα παιδιά μπορούν να έρχονται εδώ και να δανείζονται κάποια βιβλία, ο χώρος λειτουργεί παράλληλα και ως αναγνωστήριο. Αλλά όμως λειτουργεί και ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης. Σε κενά τους, σε διαλύματα, μπορούν να έρχονται εδώ, ασχολούνται με τους υπολογιστές και έχουμε και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Και επίσης να πω και κάτι και για τον αύλιο χώρο. Υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα όπου τα παιδιά έχουν αναλάβει να περιποιούνται τον αύλιο χώρο. Έχουν φυτέψει όλα αυτά τα δέντρα που βλέπετε τα φυτά και κατά καιρούς ασχολούνται και με αυτό. Το κύριο πλεονέκτημα του κτηρίου αυτού είναι ότι διαχώρισε τα δύο εργαστήρια φυσικής και χημίας σε δύο διαφορετικές αίθουσες και έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε όλες μας τις διδασκαλίες μέσα στο χώρο που τους αρμόζει. Οι αίθουσες είναι καλά εξοπλισμένες και επομένως μπορούμε να χρησιμοποιούμε την διαδραστική διδασκαλία
και οι μαθητές να παίρνουν όλα τα πλεονεκτήματα από τις νέες τεχνολογίες. Σε ένα τέτοιο χώρο μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν πολλές δραστηριότητες και με τη βοήθειά μας τους καθοδηγούμε να παίρνουν ιδέες ακόμα και για μετά το σχολείο, τι θα μπορούσαν να κάνουν επαγγελματικά. Τους βοηθούμε λοιπόν μέσα σε αυτούς τους χώρους να μάθουν να φτιάχνουν προϊόντα, να μεταποιούν τα προϊόντα του τόπου τους και να φτιάχνουν κρασί από μέλι, σαπούνια από λάδι, να φτιάχνουν μπύρες και άλλα προϊόντα με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν πολύ την δημιουργικότητά τους και το ενδιαφέρον τους για το σχολείο και τα μαθήματα. Το περιβάλλον εργασίας στον χώρο του σχολείου είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που κατά την άποψή μου βοηθάει τόσο τον εκπαιδευτικό να ασκήσει σωστά τα καθήκοντά του, όσο και τον μαθητή. Και για να γίνω και πιο σαφής, αυτό το εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας στο οποίο δουλεύουμε αντικατοπτρίζει ένα πολύ ωραίο σχολείο στο οποίο ο καθένας ως εκπαιδευτικός θα επιθυμούσε να δουλεύει. Έχουμε στη διάθεσή μας εποπτικά μέσα τα οποία μας βοηθούν στο να ασκήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Από την άλλη μεριά, οι μαθητές έχουν ως βοήθεια σημαντικά εργαλεία που κάνουν τη διδασκαλία καλύτερη, πιο ζωντανή, πιο αποδοτική και πιο ενδιαφέρουσα σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει και ευρύτερα τον τόπο και την περιοχή, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα καινούργιο κτίριο που αποτελεί παρακαταθήκη και μάλιστα από τις ωραιότερες, τόσο για αυτήν τη γενιά που σήμερα βιώνει αυτή την κατάσταση, όσο και τις επόμενες. Ως γονιός, στο σχολείο αυτό έχω δύο παιδιά. Το σχολείο είναι στην έδρα του πρώην Δήμου Δίου, στην Κοντογιώτισσα και βοηθά εμάς που μένουμε στα χωριά, στην Νέα Έφεσο, Άγιο Σπυρίδωνα, Βροντού, Καρίτσα, δύο πλατανάκια, να φέρουμε τα παιδιά μας εδώ, ώστε να μην φεύγουν από τον τόπο μας, μιας και είναι αγροτική περιοχή. Βλέπουμε την εκπαίδευση να παίρνει μια άλλη μορφή, πιο ουσιαστική, ιδανική και κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου η γνώση ξεφεύγει από τη θεωρία και μετατρέπεται σε μια καθημερινή σύνθεση εμπειριών, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν το πνεύμα, την προσωπικότητα και την κριτική του σκέψη και να απολαύσουν ένα σχολείο γεμάτο δραστηριότητες και διαδραστική μάθηση. Και αυτό είναι ένα σημαντικό έργο για την καθημερινή ζωή των πολιτών των περιοχών γύρω από το ενιαίο λύκειο Κονταριώτισσα Πιερίας. Έργα εκπαίδευσης. Ολοκληρώνονται παρεμβάσεις σε 64 σχολικά συγκροτήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες εξυπηρέτησης για τους γονείς και εργασίας για τους διδάσκοντες. Και συνεχίζουμε. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.